«Ψηλά τα όπλα» του Γιάννη Παπαδάκη. Είναι η παραμυθένια βιογραφία μιας ταπεινής χαμογελαστής αρχόντισσας, της μάνας μου. Αν ζούσε μάνα ο Όμηρος, θα έγραφε ένα ξεχωριστό έπος για σένα. Θα το μελετούσαν οι άνθρωποι και θα γνώριζαν μια θεία αρετή που λέγεται υπομονή. Ψηλά τα όπλα. Να πας να κάνεις για μια δουλειά. Ήντα δουλειά, πού να τη βρω? Να πά να γυρέψεις κάτω στη χώρα μαναβρίστες. Τούτο να είναι κακομήρα μάνα το άσχημο. Πως δεν βρίχνω. Δεν θα χάσεις πως θα πας να γυρέψεις άλλη μια μέρα. Μάνα, και χθες που πήγα, πήγα με τα πόδια μου. Οι παράδες μου έχουν σωθεί. Ήταν χθες εδώ να ξαναπάω πάλι και σήμερα με τα πόδια μου. Να ξαναπάς, Μανολιό μου, να ξαναπάς, κοπέλι μου. Ζόρε, θέλει να βγει ένα κομμάτι ψωμί. Δεν έχω το κουράγιο να ξαναπάω τόσο δρόμο και με τόση κάψα. Λες, κοπέλι μου, πως δεν βρίχνεις δουλειά. Ναι, λέω το. Μα θα ρω πως όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Μάνα, σώπα, μάνα, μη με νευρώνεις όταν με νευρώνεις. Ήντα μπλέκεις μέσα στην κουβέντα μας τα ζυμώματα και τα κοσκινίσματα. Μανολιό, από αγάπη τα λέω, γιατί σε πονώ. Κοπέλι μου σε, το τελευταίο μου αποκούμπησε και σ' αγαπώ. Καλή μου μάνα, κατέωτα πως μ' αγαπάς. Όπως κατέω, πως δεν μπορείς να με πεις και ντεμπέλη. Τούτο να, δεν το έχω σκεφτεί να το πω ποτές μου. Μα θωρείς μωρή μάνα, πως είμαι και λιγάκι ο Γουρζούζης. Μη λες τέτοια λόγια. Ναι μωρή μάνα, είμαι. Μια χαρά επηγαίναν οι δουλειές μας. Μέχρι την ημέρα που μας εκλέψαν οι κερατάδες τα οζά. Ανάθεμάτσι γαλοποδίτες και πήρανε και την κατσίκα μας τη Μάγδα. Πότε θα τη σπάξουνε να τη φάνε, να κάτσουνε τα κόκαλάτσι στο λαιμό τονε και να πνιγούνε. Μάγδα μου, κοπελιά μου! Έλα, μωρή μάνα, έλα. Τη Μάγδα θα κλαίσε εδώ. Πιάτα να μην την κλαίω. Τέτοιος ζότανε, μόνο που δεν σου μίγαινε. Από τότε σας που μας εκλείψανε τα οζά και τη σειρά μας χάσαμενε, που βγάλαμε ένα φράγκο από τα τυριά που έπιζες και μεγάλη κακομοιριά μας εδέρνει. Μην το βάλεις κάτω, Μανολιό, και ξαναπήγαινε να γυρέψεις δουλειά. Θα δεις, ούλα θα σάξουνε. Λες δηλαδή, μάνα, να βρω σήμερα. Να βρίστες. Άκουσα εχθές το βράδυ στο ράδιο πως η αστυνομία λέει θέλει χωροφυλάκους καινούριους. Όχι μωρέ, Μανολιό, πως θέλα μας όξει λέει πάλι σήμερα να ζυγώξει ένα καράβι Αλβανούς. Τι τα σχέση έχει τούτο να με τη δουλειά που γυρεύω? Πως δεν έχει, ούλες τσι δουλειές τσίχουνε πιάσει οι Αλβανοί. Θα διάσει το λοιπόν για μια θέση σε για μια οικοδομή και θα τρυπώξεις εσύ. Μάνα μου, αστραπτερό μυαλό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άλλη μια εκπομπή του σταθμού μας αρχίζει ζωντανά στους δρόμους της πόλης. Ο πρώτος περαστικός που θα περάσει και θα απαντήσει σε ερωτήσεις μας είναι στη τύχη, είναι αυτό. Όχι, κοπελιά μου, εγώ δεν έκανα τσαφρά μου. Είναι αυτό. Ποιος, εγώ? Όχι, πόδια μου, βοηθάτε μου. Σας παρακαλώ, κύριε, ελάτε, είμαστε από την τηλεόραση. Από την τηλεόραση είστε?
Δηλαδή δεν υπάρχει φόβος, ε! Μα τι φόβος να υπάρχει! Κατέβω! Βλέπετε το όλα τα άπλυτα στη φόρα! Το άπλυτα στη φόρα! Όχι, καπελιά μου, δεν το θεωρούμε να το ναόι! Γιατί? Γιατί άπλυτα, δεν πρέπει να τα βγάλετε στη φόρα! Δεν πρέπει, άπλυτα, όχι! Δηλαδή δεν μας βλέπετε! Δεν σας βλέπω! Μια στραβός είμαι! Να σας βλέπω! Πώς σας βλέπω, να δε! Δεν καταλάβατε, κύριε, ενώ δεν μας βλέπετε στην τηλεόραση! Όχι, στην τηλεόραση δεν σας βλέπω! Ούτε σας, ούτε την εκπομπή ενός τραζού που λέει συνέχεια οφ-οφ. Καθόλου δεν τις βλέπω τους αθούς. Μα είναι πολύ ωραίος. Μωρο ωραίος μπορεί να είναι, αλλά λέει συνέχεια κουζουλάδες και δεν μα... Εμένα μ' αρέσει η λάμψη, μ' αρέσει το ίντα κάνει ζωή, κατάλαβες. Μα δεν υπάρχει εκπομπή ίντα κάνει ζωή, μόνο καλημέρα ζωή υπάρχει. Άκου να δεις, κοπελιά μου, άμα πεις της ζωής καλημέρα από ευγένεια, δεν θα τη ρωτήξεις ύστερα τι ίντα κάνει. Έχετε δίκιο, πώς θα το σκέφτηκε αυτό ο Φόσκολος. Ο Φόσκολος. Ποιος είναι Φόσκολος, κύριο Σάσε, κι αν είσαι παράωρος σαν τη Σελήνη, καλή τζιώρα κι είσαι αυσκοπιάς, λοιπόν. Τι σιούμορ, πώς λέγεστε? Μανολιός, Μανολιός Βοσκοτράγωσιφιδάκης. Κύριε Βοσκοτράγωσιφιδάκη, αρχίζουμε τις ερωτήσεις. Απαντήστε μου αστραφιέ, πού πάει αυτός ο δρόμος? Είναι φράμα. Απαντήστε μου γρήγορα, πού πάει αυτός ο δρόμος? Τούτος ο δρόμος, τούτος εσείς. Ναι, είναι ρατές παρατηρητικότητες, ευστροφίες και ξυπνάδες. Πού πάει αυτός ο δρόμος? Τούτος εσείς ο δρόμος. Ναι, ναι. Τούτος εσείς. Ναι, ναι. Ποθές, κοπελιά μου, δεν πάει και χθες δεν πάει ήταν. Μανολιό, πώς έπαιγαινε με το κυνηγητό στη χώρα? Μπουντάγες, μερσίδι, ε. Ποιο κυνηγητό, μωρέ? Ούτε κυνήγουνε κανένα, ούτε με κυνήγανε κανείς. Άλλο, μωρέ, εννοώ. Το κυνηγητό της δουλειάς, ύβρα σκιαμιά. Ύβρα σκιαμιά. Ιντάνε, μωρέ, η δουλειά για να τη βρεις, ε. Σκιαμιά γυναίκα. Αλλά θα μου πεις, και γυναίκα να ήτανε, πάλι δυσέβρετη θα ήτανε. Κατάλαβα, πάλι άδικα επήγες. Άδικα, κακομοίρη μου, πήγα άδικα. Δηλαδή, όχι και τελείως άδικα. Γιατί είχα μια περιπέτεια. Ήταν περιπέτεια. Επήρε με η τηλεόραση. Είδα σούκα με η τηλεόραση. Να βρε, έτσι που παίρνουν από ένα δρόμο της χώρας. Ναι. Εσυνάντησα μια γυναίκα, πώς τη λέμε ρε σας, που γράφουνε το δημόσιο. Που γράφουνε το δημόσιο. Εφοριακούς ξορκισμένοι από παέ. Μαρ μπουνταλάς, μαρ εφοριακούς, μαρ έτσι λένε. Τι είναι σας, μαρ, τις γυναίκες που γράφουνε το δημόσιο και στρατά λένε στην τηλεόραση. Α, δημοσιογράφος, το λοιπόν λέγει. Ήρθανε το βούι από το νερό. Τι είναι σας, μαρ, λέω, ναι, τι είναι σας. Συνάντησα σε ένα δρόμο της χώρας, κοίτα γίνηκε, ναι. Άκουνα της. Ήτανε λοιπόν στο δρόμο της χώρας και είχε και τσεντεντωμένη τη χέρα της και κράτηκαν εκείνο, πώς το λέμε, το παλούτσι, το μεγαλόφωνο. Λάθος το λες, μωρέ Μανολιό. Μικρόφωνο το λένε, όχι μεγαλόφωνο. Κακομοίρη, πώς φαίνεται, πώς αγράμματος. Μεγαλόφωνο, μωρέ, το λένε. Αφού μεγαλώνει τη φωνή, δεν τη μικραίνει. Τέλος πάντων, τέλειωνε και θα χάσω την υπομονή μου, επάει. Ενώ, εκείνα που λες, η γυναίκα ήταν από μια εκπομπή. Πώς, αλλά τι λένε, μωρέ, την εκπομπή. Πράγμα για άπλυτα, λέει. Ούλα τα άπλυτα στη φορά, το λοιπόν. Ναι, και με γράψανε σε εκείνα την εκπομπή και θα με δείξει, λέει, τηλεόραση. Ναι. Μωρέ, εσύ, τούτη να η εκπομπή αρχίσει σε λιγάκι. Άντε, μωρέ, στην τηλεόραση θα τη δούμε. Σε λιγάκι αρχίσει. Άντε, μωρέ, μωρέ. Βραγιό, βρε, βραγιό. Κέντησε, μωρέ, την τηλεόραση. Άντε, μωρέ. Ναι, Μανολιό. Κύριε Βοσκοτράγωσιφιδάκη, τι κάνετε? Ω, την κυρία δημοσιογράφο, στην τηλεόραση περίμενα να σε δω και στο καφενείο του Φραγκιού σε θερώ. Ελάτε, ελάτε, καθίστε, ελάτε, κάτσετε, κάτσετε κύριε δημοσιογράφο. Τι θα πάρετε? Ένα υποβρύχιο. Υποβρύχιο, μπαίνε καφενείο, δεν είναι βάση του ΝΑΤΟ. Τι χιούμορ, μια βανίλια κύριε Μανολιό. Βανίλια, Φραγκιό, πιάσε στην κυρία δημοσιογράφο μια βανίλια. Έφτασε. Λοιπόν, κυρία δημοσιογράφο μου, ποιος καλός δρόμος σε έφερνε στο χωριό μας, ήρθετε να δούμε μαζί τα άπλυτα, Όχι κύριε Μανολιό, ήρθα να σας αναγγείλω κάτι πολύ ευχάριστο, πιστεύω για σας. Ευχάριστο για μένα, είδα πράγμα, κέρδισα πράγμα στο λότο, Παίζετε λότο κύριε Μανολιό? Όχι δεν παίζω, αλλά αν έπαιζα. Τι χιούμορ. Επιθυμία της διευθυντή του καναλιού μας είναι να δουλέψετε στην τηλεόραση. Να δουλέψω στην τηλεόραση, τι ήταν να κάνω τώρα? Τον καφετζή σαν τον Φραγκιό, ήταν. Όχι κύριε Μανολιό, τι λέτε? Ήταν καλό ο κυρία δημοσιογράφος μου, το θεατρίνο, Θεατρίνος έχουμε μπόλικους, όχι. Και εγώ ήταν καλό, τον ηλεκτρολόγο. Όχι, δεν αγγίζω εγώ τσά. Και να είναι εκείνα την ώρα το ρεύμα περαστικό από το καλώδιο και να με δολοφονήσει. Όχι, δεν αγγίζω εγώ τσά. Αν έχετε την καλοσύνη, ελάτε στο σταθμό. Η κυρία διευθύντρια θα σας τα εξηγήσει όλα. Αν δεχτείτε, πρέπει να κανονίσετε και το οικονομικό. Το οικονομικό, δηλαδή θα μου δίνετε και παράδες. Όποιος εργάζεται πληρώνεται. Πληρώνεται! Σηκωθείτε πάνω, κύριε δημοσιογράφος. Καταρχήν να φύγω, νάτε. Σύμφι, καλέ μου φίλε. Χωρίζουν οι δρόμοι μας. Γιατί μωρέ κουνταλά. Γιατί εδώ γίνομαι και τηλεοπτικός αστέρας. Υποβρύχιο. Το υποβρύχιο. Ρίξτε στη θάλασσα, Φραγκιό. Πάμενε, κύριε δημοσιογράφο. Πάμενε. Κύριε Βοσκοτραγωσιφιδάκη, το κανάλι μας ετοιμάζει μια πολύ σπουδαία εκπομπή. Μια εκπομπή που θα βρίχνει χαμένους ανθρώπους. Καμένους ανθρώπους! Και πώς θα τους βρει, τα νύχια της θα μυρίζονται! Τι χιούμορ, δεν σας το έλεγα, κυρία Διευθύντρια! Πραγματικά είναι απίθανος!
Θα σας εξηγήσουμε εμείς πώς θα τους βρίσκει, κύριε Βοσκοτράκο Σιφιδάκη. Δεν θέλουμε να βάλουμε ως κάποιο δημοσιογράφο να παρουσιάζει αυτήν την εκπομπή. Και με ποιο θα βάλετε, τον αστυνόμο Σαΐνη. Πω πω, τι χιούμορ. Όφου, 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 χούμορ που το έχω ο κερατάς. Θέλουμε που λέτε να βάλουμε ένα άνθρωπο σαν και εσάς, ντυμένο με παραδοσιακή στολή και μιλώντας χωριάτικα. Κι έτσι πιστεύουμε πως θα σπάσουμε τα ρεκόρ της ακροματικότητας. Εσείς, κυρία δημοσιογράφος μου, σπάσατε ό,τι θέτε. Ούλα δικά σας είναι μπαί μέσα. Αλλά εγώ μπας και δεν τα καταφέρω και βρεθεί κι ανείς και μου σπάσει την κεφαλή μου. Μην ανησυχείτε, κύριε Μανολιό. Όλα θα πάνε καλά. Να το δω και να μην το πιστέψω. Όφου, όφου, όφου. Αρσενικοί τηλεθεατές και θηλυκοί τηλεθεατές, σήμερα αρχίζει μια καινούργια εκπομπή στο σταθμό μας που θα βρίχνει ό,τι χάνεται, ό,τι εξαφανίζεται. Πρώτος καλεσμένος σήμερα στο στούδιο είναι ο κύριος Χαμένος που έχει χάσει... Έχω χάσει το Λευτέρι. Έχει χάσει λοιπόν το Λευτέρι που είναι γιος του. Όχι, δεν είναι γιος μου. Α, που είναι πατέρας του. Ούτε πατέρας μου, ναι. Που είναι αδερφός του. Έχω χάσει το Λευτέρι που είναι σκύλος μου. Σκύλος σας. Μα δεν βρίχνουμε σκύλους εμείς εμπάει κύριε Χαμένε. Εγώ γουστάρω να τον ευρείτε. Είπα, δεν βρίχνουμε σκύλους. Θα σας ευρούμενε ό,τι ανθρώπους έχετε χάσει. Ο σκύλος. Εγώ θέλω το σκύλο μου το Λευτέρι. Μια στιγμή. Να βγάλω το κινητό μου τηλέφωνο. Κάτσε. Να πάρουμε το νούμερο. Έλα! Α, έλα! Συνεργείο ψαξίματος σατά! Δεν μου λέτε, ευρύκετε πράγμα για τον κύριο Χαμένο. Είδα! Αλήθεια! Κατευθείαν! Κατευθείαν στείλετε την μέσα στο στούδιο! Κατευθείαν! Μωρέ, ότι με μωρέ ξεπτυλισμένε! Μωρέ, χαΐραπτε, μωρέ, Χαμένε! Μωρέ, τεμπέλη! Ετοιμάσου κάθαρμα να αποθάνεις. Είδα πράγμα! Εδώ μωρέ και 2 χρόνια την είχαν απαγάγει οι Αλβανοί και πήγες και μου τη βρήκες. Ήντα, ποια είναι η μαντά μου. Η σκύλα η πεθερά μου. Ναι κυρατά, ναι. Ναι κυρατά, ναι. Προβερό σκουλίκι, να πάρτε όλα. Αμάν, αμάν, αμάν. Όπα, όπα, ανακοχή, όπα. Να κυρατά. Αυτή με, μα ξεφτυλισμένε, μη, 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 κυρία διευθύντρια. Κι εγώ λυπούμαι που μου σπάσαν τα κόκαλά μου από το ξύλο, αλλά ήταν να κάνω, ε. Μα κι εσείς ευλοημένε να πάρα του βρείτε την πεθερά του. Εγώ, κυρία δημοσιογράφος μου, το έκανα από καλή μου καρδιά. Αλλά αυτός ο κερατάς δεν τα αναγνώρισαν. Αυτός, ναι. Θα σας βάλουμε σε άλλο πόστο της τηλεόρασης. Όχι, να φάω και ξύλο. Όχι, όχι. Εκεί θα είστε μόνος σας. Α, μοναχός μου θα είμαι. Εντάξει, δεν έχω να φοβούμαι πράγμα από τη μοναξά μου, ε. Λοιπόν, θα λέτε τον καιρό. Τον καιρό, δεν τα γνωρίζω, τον έχω τον καιρό, κύριε Διευθύντρια. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου λοιπόν τον εγνώριζαν. Αυτός έβγαινε όξω στην ταράτσα κάθε πρωί, εξάγγελε τον ουρανό, σου λέγε να βρέξει, αχιονίσει, αρίξει, καρεκλοπόδαρα, όλα τα έλεγε. Ναι. Μα αυτά που θα λέτε θα τα διαβάζετε. Θα τα διαβάζω. Ποιο σου είπε πως κατέω να διαβάζω, κυρία Διευθύντρια μου, δεν κατέω. Καλά, δεν πειράζει. Θα σας τα λέμε εμείς πολλές φορές και θα τα γράφετε στη μνήμη σας. Να τα γράφω, ούτε να γράφω κατέω. Λοιπόν, από αύριο τον καιρό. Αλήθεια. Οφου, οφου, οφου. Έγινε κακή μετεωρολόγος. Συντέκνησες και συντέκνη, καλή σας εσπέρα. Και εδώ θα σας πω ίντα καιρό θα κάνει αύριο. Ο καιρός αύριο θα είναι ίδιος με το σημερινό, δηλαδή κακός, ψυχρός και ανάποδος. Η κάψα τις μεσημεριανές ώρες θα φτάξει τις 70 βαθμούς και αν ένα φύλλο δεντρού δεν θα κουνιέται, η θάλασσα θα είναι λάδι και όσοι θέλετε να πάτε στο μπάνιο, να πάτε άφοβα. Χάλασαν ο πατήρ μας, χάλασαν! Μάνα! Μάνα, με θωρείς την τηλεόραση στο χωριό! Ανέβα τα κατάκα στην ταράτσα και μάζω ξέρω τα σόβρακα! Γιατί αγραφούνε ή δεν θα βάλω αύριο! Μάνα! Και σου κρατώ και λάχτα πόδι να το φάμε, να ακούσω! Μάνα!
γιολιό, τούτανά τα καραγιοζηλίτσια. Εγώ φταίω, μωρή μάνα, τσαπούμπλεξα. Σόνι και καλά λέει τον αρέσει το παρουσιαστικό μου και πρέπει να φαίνομαι στην τηλεόραση. Εσύ, μωρέ κοπέλη μου, είσαι αγράμματος. Για τούτες σας τις δουλειές χρειάζεται να κατές γράμματα. Α, ναι, είπανε μου το και τούτονα. Να μάθω, λέει, 2-3 γράμματα, να κατέω ίσα-ίσα να λέω τσιδήσεις. Ή τα τσιδήσεις θα σε βάλουνε να λες εδώ. Τσιδήσεις. Μπράβο, Μανολιό μου, δέγατες, πως καμαρώνω το Χατζη Δημητρίου, ο Ντετζιλέη. Έτσα θα καμαρώνω εδώ και σένα. Χατζη Νικολάου, μάνα τον Ελένη. Ε, καλά, μη φωνάζεις, δεν τον ευλαστήμιξα κιόλας. Μάνα, κατέω να γράφω το Ι, το Α και το Ο. Μόνο που δεν κατέω να τα κολλώ αναμεταξύντωνε. Να σου μάθω, θέλιγο κοπέλη μου, να τα κολλάς κιόλας. Έχεις χαρτί μπροστά σου. Έχω το. Άντε, λέγε μου, λέγε μου. Νουα, να. Ε, νουα, να. Να, ένα, αχ, λουα, λα, δουι, δι, αχλάδι. Να, ένα, αχλάδι. Πες το κι εσύ. Μου, α, να. Να, ε, νου, α, να, να, ένα, απίδι. Εγώ σου γράψα, μωρέ, αχλάδι. Εγώ το είπα στη γλώσσα μου. Απίδι. Λοιπόν, άκουδα, ο γάιδαρος γκαρίζει, η κότα κακαρίζει και ο σκύλος γαυγίζει. Πες τα κι εσύ εδώ, άντε, να δω, με τη σειράντωνε θα τα πεις. Με τη σειράντωνε βέβαια. Ο γάιδαρος γαυγίζει, η κότα γκαρίζει και ο σκύλος κακαρίζει. Ούτε τα κάνες, μωρέ, σαλάτα. Και δεν μου λες, ο Μανολιός κάτω εσύ τα κάνει. Κατέω. Μουσκάρι ήταν στα γράμματα, μουσκάρι θα απομείνει. Κύριε Μανολιό, η κυρία Διευθύντρια σας έδωσε 2 μήνες διορία για να μάθετε μερικά γράμματα και να αναλάβετε το δελτίο ειδήσεων. Είστε έτοιμος? Έτοιμος, κυρία δημοσιογράφος μου. Πανέτοιμος. Άντε, άντε, φύγαμε, άντε, άντε. Πού πάτε? Να αναλάβω το δελτίο, άντε. Μην βιάζεστε. Σε αυτό το χαρτί είναι γραμμένες οι ειδήσεις που θα πείτε σήμερα. Σήμερα θα τις φωτίσω. Είναι δακτυλογραφημένες και ελπίζω να μην ζοριστείτε στο διάβασμα, ε! Μπα! Καθόλου δεν ζορίζομαι. Γιατί μου έκαναν η μάνα μου στο χωριό κάτι φαρτιστήρια. Άσε δηλαδή, ναι. Λοιπόν, η πρώτη είδηση λέει. Ναι. Τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης είναι πολύ ελαφρά και μπορεί να τα σηκώσει ο λαός. Διαβάστε το κι εσείς. Α, ναι. Τα οικονομικά μέτρα της κουίκη κυβέρνησης είναι πολύ ελαφρά και μπορεί να τα σηκώσει ο λαός στη ράχη του. Όχι στη ράχη του. Όχι στη ράχη του. Ας τα κουβαλήσουμε γάιδερο. Ναι. Δεύτερη είδηση, ναι. Ο πρωθυπουργός δήλωσε με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Ναι. Δεν θα γίνει πόλεμος με τους Τούρκους. Ναι. Διαβάστε το και αρχίζουμε. Ναι. Ο πρωθυπουργός δήλωσε με ιδιαίτερη σοβαρότητα δεν θα γίνει πόλεμος με τους Τούρκους. Στο αμήνε πρόλαβα. Συντέκνησες και συντέκνη χαίρεται. Οι αιώλοι να την πάρουν για καρέκλα. Είπα το να μην βάλουν ρόδες και αυτοί τους βάλανε ρόδες. Συντέκνησες και συντέκνη χαίρεται. Είναι το μεσημεριανό δελτίο του σταθμού μας. Όσοι έχετε φάει, καλή σας χώνεψη. Όσοι θα φάτε σε λιγάκι, καλή σας όρεξη. Αλλά προτιμώ να μην φάτε ακόμη, γιατί σβουρίζει η παντέρμη κοιλιά μου από την πείνα, θα σας εθωρώ και θα ζηλεύω. Λοιπόν, είδηση πρώτη. Τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης είναι πολύ ελαφρά και μπορεί να τα σηκώσει ο λαός στη ράχη του. Είδηση δεύτερη. Ο πρωθυπουργός δήλωσε με ιδιαίτερη σοβαρότητα «Θα γίνει πόλεμος με τους Τούρκους». Οφ, Παναγία μου, ήταν, δεν γίνεται. Οφ, Παναγία μου,
Παναγία μου, εξέσπασε ο πόλεμος. Παναγία μου, βοήθεια! Βοήθεια, δεν γίνεται! Όφου, 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 όφου! Παναγία μου, δεν γίνεται! Όφου, πόλεμος! Δεν γίνεται! Συντέχνη, σε συντέχνη! Πόλεμος εξέσπασανε! Σε λιγάκι και ζήτησουνε να περπατήσουνε τα αερόπλανα! Γλακάτε να ακουστείτε! Συντέχνη μου πας! Γλάκα να ακουστείτε κάτω βίντεο! Γλάκα, γλάκα, γλάκα! Παναγία μου, συντέχνη σας, πόλεμος εξέσπασανε! Όλες τα καταφύγια! Σύμφι! Έλα πέμπρε! Έλα πέμπρε! Ωραία γρουσούζι! Εσένα, άτυχε ο κύριο, θα πει τούτη να τη δυσάρεστη είδηση! Εγώ φταίω, μωρέ κακομοίρη! Ό,τι έγραφε το χαρτί, τούτο να διάβασα! Βιάζομαι, φεύγω! Πού πα, μωρέ, να χωστεί, ε! Πάει, μωρέ! Πάω στο σούπερ μάρκετ να αγοράσω ζάχαρε, γάλα, τα αλεύρια! Μόνο ο Θεό κατέει πώ θα κρατήξει τούτο στο πόλεμο! Πόσο θα κρατήσει, κακομοίρη μου! Άντε, να έρθω κι εγώ να αγοράσω τα βήματα! Παλαγία μου! Πάρτε, πάρτε μέσα! Πόλα, πόλα μα αγγελί, πόλα μα τελεόραστο! Πού σου λέει, τσούρα, τσί, τσούρα! Ο δε τσικοσέρα, θα του τσικοσέρα! Ε, την παντέρμη, την τηλεόραση, δύναμη που την έχει, η είδηση για τον πόλεμο να διαδοθεί σε τόση να λίγη ώρα. Ε, κακομοίρη. Ναι. Τουλάχιστον εφέραμε τα τρόφιμα, ναι. Να μην ψάχναμε τη πείνα. Στον πόλεμο μέσα, ναι. Αμέ. Έτσι εξάλλη, έτσι εξάλλη τη μάνα μου, να, εξοπλίστηκε λέει κιόλας. Γερμαναράδες, να σας εκάβω θέλει, να μην γατέτε από πού θα πήγετε. Να σας γεμίσω θέλει τσικόλου σας με ασκάγια. Αέρα, αέρα, να πάρω το ρούπελ. Αέρα. Είδα λέει η μάνα σου, μωρέ Μανολιό. Αυτή, μωρέ κακομοίρα, ζεις εκείνον τον πόλεμο ακόμη. Άντε, άντε, να αχειρωθούμε και εμείς, Μανολιό. Άντε, άντε, να χωστούμε στα καταφύγια. Να αχειρωθούμε. Γλάτα, κακομοίρα. Ποιος είναι δεσποινή στο τηλέφωνο? Ποιος είναι, ποιος, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός! Ο Πρωθυπουργός, δώστε μου. Τα σέβη μου, κύριε Πρωθυπουργέ. Να τα βράσω τα σέβη σας! Η άδεια λειτουργίας του σταθμού σας, κυρία μου, θα μας ταλεί! Με τι θράσος μεταδίδετε ανακριβείς ειδήσεις! Εμείς, ανακριβείς ειδήσεις! Η δήλωσή μου ήταν «Δεν θα γίνει πόλεμος με τους Τούρκους». Και ο δημοσιογράφος είπε το ακριβώς ανάποδο. Θα γίνει πόλεμος! Μα συγχωρείτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Τι να σας συγχωρέσω, που κινδυνεύει να καταστραφεί η χώρα. Όλος ο κόσμος κλείστηκε σε καταφύγια. Δεν θέλει να βγει, γιατί περιμένει την επίθεση των Τούρκων. Τα πάντα νέκρωσαν εξαιτίας του σταθμού σας. Ήταν που ήταν η οικονομία χάλια, τώρα καταραίει εντελώς. Οι εκάριοι μας θα μας πετάξουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνε τα κονδύλια, πάνε τα έργα πνοής. Πάει η Ελλάδα που τόσο αγαπάμε όλοι μας. Κι όλα αυτά εξαιτίας ενός ηλίθιου δημοσιογράφου που αντί να πει «Δεν» είπε «Θα». Βάλανε με παέ σκοπό. Δεν θα αφήσω να περάσει μέσα στο χωριό ούτε κουνούπι. Ήτανε μάνα. Γεια σου, γεια. Άλτε, τι σοι, τι σοι. Ο Μανολιός είμαι, μωρή μάνα. Ο Μανολιός, και πού το κατέχω. Μπορεί να είσαι κι αλλής κατάσκοπος, μεταμφιεσμένος σε Μανολιό. Αλίμονος, μωρή μάνα, δεν με γνωρίζεις. Α, δε μου πεις το σύνθημα, δεν μπαίνετε. Σύφη, να σκάσω θέλει να γελώ. Μωρέ βαρβάτο, σκοπός η μάνα σου, κάμε για στρατό. Λέγε το σύνθημα! Πορτακάλι! Καθαρισμένο ή ακαθάριστο! Ακαθάριστο! Εντάξει, εδώ σιγουρεύτηκα πως είσαι κιόλας ο Μανολιός. Άντε, άντε μπέστε! Δεσποινής, επιθυμία του Πρωθυπουργού είναι να βγει ο ίδιος ο Μανολιός πάλι στην τηλεόραση και να αποκαταστήσει την αλήθεια. Αυτό το άκουσα, κυρία Διευθύντρια. Τι θέλετε από μένα? Λοιπόν, θα πας εσύ ίδια στο χωριό του και θα τον εφέρεις εδώ. Γρήγορα όμως θα προλάβουμε τα χειρότερα.
πουρσάδε, μωράκινη, να πουρσάτε. Χαίρετε, γιαγιούλα. Άλφησή. Τι λέτε, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις, Σε πέμψανε οι τουρκαλάδες για να μας εκατασκοπέψεις, Τι λέτε, δημοσιογράφος είμαι, γιαγιούλα. Δημοσιογράφος είσαι, κατάσκοπος είσαι. Όχι, δεν είμαι κατάσκοπος. Δεν είσαι κατάσκοπος. Τότε σας πες μου το σύνθημα, να σου πω κι εγώ το παρασύνθημα. Ποιο σύνθημα, ποιο παρασύνθημα. Σώπαδο σύλλογε, συλλαμβάνεσαι. Πρέπει να σε πετάξω μέλε στο πουντρούμι! Στο πουντρούμι! Μάνα, ποια είναι τούτηνα! Α, η κυρία δημοσιογράφος! Δημοσιογράφος! Κατάσκοπος των Τουρκαλάβων, ναι! Ήταν λες, Μαριμάνα, τον Τουρκαλάβο! Ναι, πάρτινε και ρίχτηνε στο πουντρούμι! Σας παρακαλώ, κύριε Μανολιόγιο, για λίγη ψέματα να σας εξηγήσω! Ψώματα, λέει η μάνα μου! Εδώ επόθανες! Σύφη, κατευθείαν στα μπουντρούμου, στα μπουντρούμου! Σύφη, εδώ γιος στρατηγέ, πρόσφυγες! Στα μπουντρούμου, κατευθείαν! Σόλαμε στα μπουντρούμου, κατευθείαν! Μανολιό, θα ψηφάμεν έτσι τουρκαλάδες! Δεν θα απομείνει ούτε ένας για σπόρο! Έτσι που σε θωρώ, μωρή μάνα, σαν να θωρώ την μπουμπουλίνα! Να παρουσιαστώ! Έφεδρος αλθυπολοχαγός, χείραβος κοτράγος υφηδάκαινα. Άρα, άρα, αυμό μου, αυμό μου κακομύρι Μανολιό. Ήτανε μάνα. Αγέμισαν η φούσκα μου και θέλω να κάμω τσίσα μου. Βγάλε το καθήκι που είσαι στην κεφαλή σου, να τα κάμεις μέσα. Να βγάλω το κράνος μου και να μου έρθει και μια σφαίρα ξόφαρτσι. Όι, καλιά να κακουρυφώ απάνω μου. Όφου, όφου, όφου. Υπάρχουν παιδιά που έχουν μαμά και μπαμπά, αλλά δεν έχουν οικογένεια. Παιδιά που χάνουν την παιδικότητά τους ή βρίσκονται σε κίνδυνο. Υπάρχουν παιδιά σαν και εμένα, που το μόνο που θέλουν είναι μια οικογένεια. Γίνε ανάδοχος γονιός. Εκπαιδεύσου, φρόντισε και πρόσφερε αγάπη και σταθερότητα σε ένα παιδί μέχρι η βιολογική του οικογένεια να αναλάβει και πάλι τη φροντίδα του. Γνώρισε το μεγαλείο της προσφοράς. Ένα κοινωνικό μήνυμα από την Περιφέρεια Κρήτης. Ψηλά τα όπλα του Γιάννη Παπαδάκη είναι η παραμυθένια βιογραφία μιας ταπεινής χαμογελαστής αρχόντισσας, της μάνας μου. Αν ζούσε μάνα ο Όμηρος, θα έγραφε ένα ξεχωριστό έπος για σένα. Θα το μελετούσαν οι άνθρωποι και θα γνώριζαν μια θεία αρετή που λέγεται υπομονή. Ψηλά τα όπλα. Είναι καλή.
Χρόνια πολλά. Όμορφο, σε βλέπω παρμά. Περίεργα μου φαίνεται με τι γραβάτε. Γιατί εγώ είμαι λαϊκό άνθρωπο. Ναι, δεν πειράζει. Να συγκάλουμε. Να συγκάλουμε. Το κράτη, ναι. Εγώ τώρα δεν είμαι. Ωραίο είστε. Σε παρακολουθούμε παντού. Παντού. Σε όλε τι γραβάτε. Για τα ΕΚΑΜ, ακούστε πράγμα. Ένα λεπτό. Μα βάζει σα προπρόσωπο στην Κρήτη. Μα σοβαρά μου το λέω. Με λόγω τιμή. Μου δίνει θάρρο. Ναι, αγάντα. Ο κ. Μανουρά. Είμαστε όλοι δικοί σου. Όλοι ράρ. Σας βλέπω και σας χαμαρώνω. Όταν ζεις ανάμεσα σε χρυσούς ανθρώπους, παίρνεις και εσύ λιγάκι χρυσάφι. Τσα δεν είναι. Έχετε δίκιο. Είσαι κοπέλι κριτικό και λένε σε Μανώλη. Μα είσαι καλός ηθοποιός και σου ζηλεύουν όλοι. Να σε καλά στεκνή. Σε βλέπω με πάντα στη τηλεόραση. Να σε λέω σύντεκνο. Πάντα σύντεκνο. Ή απροσύντεκνο. Όπως δεν λέγεται. Είστε υπέροχος. Να είστε ζωή. Να μας διασκεδάσετε. Αφού είσαι γραμμένα ο Θεός, έχω ζωή. Είδα άλλο αφήγω νωρί. Να είσαι γέννημα. Ποιο βενεθιά καμάρι. Και ποιο Θεό σε έστειλε για να είσαι τέτοια χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι έλεγαν προχθές για κλόνους, λέει, ανθρώπινους έναντι της φύσης. Μήπως πρόκειται για πράξεις αξιόπινους. Η επιστήμη τρελάθηκε. Βοήθα, Παναγιά, γίναμε ένα μεταξύ μας κουβάρια και μαλλιά. Ο Θεός μαζί μας. Τι τα γίνεται, πώς τα πας. Το μουστάκι σου ομολογώ πως είναι καλύτερα από το δικό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άκουσες πράγμα για κλόνους. Ναι, κι αμέ. Πες μου, ήταν εκείνα οι κλόνοι, για πες μου. Αυτά είναι 18. Αυτά είναι επιστημονικά, δεν μπορείς εσύ να τα αναχωμήσεις και να μου πεις. Ποιους κλόνους κατές. Πού είναι τα δέντρα, τα κλονάρια. Για κλόνους ακούσατε πράγμα. Όχι. Πράγμα. Λέει τηλεόραση για κλόνους, εσείς δεν ακούτε. Όχι. Για κλόνους κατέτε. Πράγμα. Πράγμα. Για τις κλόνους. Ορίστε, λάτε κι εσείς μαζί να μας πείτε για τις κλόνους. Η κλόνη κουμπάρα είναι μια τροζάδα. Είναι τροζάδα πιανό των επιστημόνων. Εσείς θα πείτε τροζάδα, λέτε κι εσείς. Και ακόμα περισσότεροι. Πιο πάνω από την τροζάδα. Πάνω από την τροζάδα σύνταγμα. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Ποιος κλόνος. Ποιος κλόνος λέει. Μα η τηλεόραση. Εσύ έχεις κλόνους. Για πες. Τους δικούς μου. Για το δε φαίνεται η κλόνη σου εδώ, πας και τσικλαδεύεις, τσικουτσουρεύεις. Ποιοι είναι οι κλόνοι σου. Πάνος κλόνος. Πες μου ποιοι είναι οι κλόνοι σου. Πες μου. Η κεφαλή μου είναι ο κλόνος. Α, η κεφαλή σου είναι ο κλόνος. Αυτή να κλωνοποιήσουμε, καλά θα είμαστε. Την κεφαλή σου. Ναι. Ή τα πιστεύεις ότι μπορεί να πετύχουμε από τον Α να πετύχει η ανθρωπότητα. Όχι τα μυαλά μου μην κλωνοποιήσουν γιατί χαθήκαμε. Α, μόνο το εξωτερικό. Ναι, ναι. Τα μυαλά σου τα αφήσαμε να βάλουμε μέσα στο λιμάνι. Τα φάνη σκύλι. Η τηλεόραση πλέει για κλόνους, πράγμα. Μαζεύω ελιές. Α, και δεν θεωρούμε τηλεόραση. Λέει και τις βραδινές ώρες εσύ κάθεσαι και μαζώνεις ελιές. Κακομοίρα Ρινάκη, φωτιά θα ρίξει ο Θεός να μας εκάψει. Και αυτός έχει αγανακτήσει με τις τροζάδες μας. Εμπουνταλιάσανε οι επιστήμονες, σάζουνε λέει ανθρώπινους κλόνους. Δεν σάζουνε κι αν ένα φάρμακο για τον καρκίνο μόνο. Ανθρώπινους κλόνους, ήταν ο άνθρωπος μανταρινιά ή λεμονιά. Στο τέλος δεν θα κατέμενε. Ποιος είναι ποιος και ποια είναι ποια. Θα χάσομενε και το καλάθι και τα αυγά. Σηκώνομαι, φεύγω. Πού πας έτσι αβιαστικά. Κοινωσές ο αδίκο θάνατος ο Μανολιός. Μου χρωστεί τα λεφτά για τα άχερα που του πούλησα. Πάω να τον ευρώ να του τα εισπράξω, ναι. Ο Σιμίτης μας έβαλε στην ευρωζώνη και ευθύς μας έπιασαν διαρκείας φόνοι. Ο Σιμίτης βοηθά να λυθεί και το Κυπριακό. Βοήθησε βρε Κώστα να λυθεί και το οικονομικό. Ο Σιμίτης συνέλαβε
και τη 17 του Νοέμβρη. Ας μας δώσει όμως και λίγα ευρώ, γιατί μάτωνε δεν φτάνω το Σεπτέμβρη. Μην πανάσετε, τσά σας επίτσινε για μια μέρα υποψία. Ναι. Έτσι απακούτε για κλωνοποίηση την τηλεόραση. Ναι. Σας επίτσινε υποψία ότι είστε κι εσείς κλωνοποιημένοι. Όχι. Σίγουρα. Σίγουρα. Πού το κατέμενε τώρα. Όχι. Όχι. Υποκλείεται. Είναι κατηγορηματικό. Τότε που γεννήθηκα εγώ δεν είχε φτάσει η επιστήμη σε αυτά τα δεν πράγματα. Είχε από πάτσι πέρα να φοβούμαστε. Από εδώ και πέρα ναι. Τι, εδώ όχι, δεν είμαι εκεί τόσο ικανοποιημένος. Νιώθεις φυσιολογικό. Φυσιολογικός, ναι. 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 Δεν νιώθεις κλωνοποιημένος, έτσι. Μπας και είστε κλωνοποιημένοι. Φυσιολογικό σας αφορώ. Φυσιολογικό έτοιμος. Φυσιολογικότατο. Δεν έχετε, δηλαδή, δεν σας έχει μπει τέτοια υποψία στο μυαλό ότι μπας και είστε κλωνοποιημένοι. Φυσιολογικοί. Πάντα φυσιολογικοί να είστε. Έτσι από τους εθωρώ εδώ, κάτσα να σε... Φυσιολογικός είσαι ικανοποιημένος. Όχι, εγώ είμαι φυσιολογικότατο. 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 Κίνα την εποχή η φυσιολογική μόνο βγαίνα. Από πάτσι πέρα θα βγαίνουν οι κλόνοι. Φαίνεται ότι είστε ικανοποιημένοι. Να κλωνοποιήσω τον άντρα μου. Ο άντρας σας είναι αυτός. Μα δεν μου φαίνεται και εσύ όλοι. Κλωνοποιημένος φαίνεται. Γι' αυτό θέλω να τον εκλωνοποιήσω. Και το μωρό που ευαυτίστε ήταν κλόνος ή κανονικό γεννηθέν. Κανονικό γεννηθέν. Τρυπανάκια στη μισή τιμή. Όπα! Ελάτε! Διαλέξτε, κυρία! Διαλέξτε! Ελάτε, πλησιάστε να διαλέξετε! Σαν να σας αφορώ πως είστε κλωνοποιημένοι, όχι! Κλωνοποιημένοι είστε! Κλωνοποιημένοι είστε! Μουστάκια πουλάς! Ό,τι θες! Το μουστάκι σου μ' αρέσει! Για τα εμάδες είναι το άντρας! Μα την Παναγία είπα, τι μου φαίνεται! Ελάτε, ελάτε! Σαν να μου φαίνεται πως είστε κλωνοποιημένοι, έτσι ξανά! Το γέλιο σου είναι φυσιολογικό. Ναι, ναι, το πρόσωπό σου φυσιολογικό, ναι. Άρα κλωνοποιημένος δεν είσαι. Όχι, είσαι όχι. Φυσιολογικός. Φυσιολογικός. Καλό να πας. Έτσι ξανά μια ομορφιά χανιώτικη. Ναι. Χανιώτικη ομορφιά. Είστε κλωνοποιημένες, δεν νομίζω. Όχι. Είστε κανονικά γεννηθέντες. Ναι. Φυσιολογικός είσαι κλωνοποιημένος. Κλωνοποιημένος. Μα για όνομα του Θεού. Ναι, εδώ χρόνια. Είσαι η πρώτη περίπτωση κλωνοποιήσεως στα Χανιά ή έχουν επακολουθήσει και, άλλες και άλλες. Αρχαιότερα. Πολύ άλλο και δεν τα μαθαίνουμε. Δεν έκανα αυτά. Μυστικά το έχω. Να σε καλά, ευχαριστώ. Μπαμπά, η Καμπρομανόλενα συγκυρεύει. Έχει λυσάξει να σε βρει. Η Καμπρομανόλενα, Α, χρωστώ τσι τα λεφτά για τα άχυρα που πήρα προχθές για τα οζά. Και δεν τα έχεις, μπαμπά. Δεν τα έχω βέβαια. Πού να τα βρω. Και άμα δεν τσι τα δώσεις, θα σε βάλει φυλακή. Φυλακή δεν με βάνει. Μόνο θα με κάνει ρεζίλι σούλο το χωριό. Μπαμπά, το βρήκα. Θα σε κλωνοποιήσω. Είδα πράγμα. Μα διστάζω. Ρώτα φίλε μου Καραγκιόζη, ουδέν πρόβλημα. Δε μου λες φίλε μου, τη στιγμή της σεξουαλικής πράξης η γυναίκα σου φωνάζει. Αν φωνάζει λέει, από το καφενείο την ακούω. Από το καφενείο, δηλαδή Σταύρακο, δηλαδή. Δηλαδή Καραγκιόζη μου είμαι κερατάς. Αφού το παραδέχεσαι και μόνο σου, κάνε καημένε υπομονή, υπομονή. Τι υπομονή Καραγκιόζη μου, ρε ζήλη στην κοινωνία έχω καταντήσει. Έτσι μου έρχεται να αυτοκτονήσω. Ω, μην αυτοκτονήσεις Σταύρακα, για θα πας στην κόλαση. Τα σημείτε, ξέρεις πράγμα. Όχι, δεν ξέρω, θέλω να μας αναγωνιάζετε. Όχι, κλωνοποιημένος λέει. Κλωνοποιημένος είναι. Για όνομα το Θεό, και ο αληθινός που βρήκε. Όχι, δεν βγήκε δεύτερο σημείτη, στη βάψαμε. Δεν μου λες, αλλά που είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόεδρος. Τι είναι ο σας που προεδρεύει, λες να είναι ο αληθινός ή ο κλόνος του. Εκατό καημένο. Δεν κατέβει. Εκατό καημένο. Δεν κατέβει. Και άμα είναι αυτός κλωνοποιημένος, ο αληθινός που χώνεται. Ναι, μα εδώ είναι το πρόβλημα. Έτσι άλλο το πρόβλημα. Μας έβγει την άλλη αιτία, μας τον έβγαλε. Α, ακούστε για το σημείο τι πράγμα. Όχι. Είναι λέει κλωνοποιημένο. Έλα μωρέ τώρα. Μα σοβαρά σας λέω, στη Δύση το είπαν. Ο αληθινός που βρίχνεται. Ναι, γελάτε εσείς, αλλά τσάν. Λάθος. Σοβαρά. Ο αληθινός εδώ συντέκνησα μου, πού βρίχνεται. Δεν κατέμενε. Δεν κατέμενε καθόλου. Τι έκανα σημείο τη. Κλωνοποιημένο λέει. Έλα μωρέ και αυτό. Μη με το, μην το γελά. Ε, τότε θα ξαφνιδεί. Ναι, αλήθεια.
Δεν μου λες ο αληθινός που βρίσκεται. Ποιο σας προεδρεύει στην ΕΟΚ. Ποιος είναι ο κλόνος ή ο αληθινός. Δεν κατέμενε. Δεν κατέμενε καημένε. Και πώς θα το μάθαμε. Για ρώτηξε να δεις. Εντάξει, πάνω από την ξέρει. Δεν ξέρει κανείς τη γύρα. Άμα μάθω θα περάσω να σου πω. Θα πέρασε να μου πει. Σοβαρά. Μα την πάνε, γιατί τα διανούμε. Καθόλου παράξενο. Καθόλου παράξενο. Εσύ είσαι επιστήμονα και είσαι αναλύτη κατά. Έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο. Δεν μου λες ο αληθινός που να βρίσκεται, που να χώνεται. Ο Θεός και η μοίρα του φαίνεται στι φακιανέ μαδάρε ανεπομένω. Και το χρόνο τη εκλογή. Ποιο θα εμφανιστεί, ο κλόνο. Ο κλόνος, ο κλόνος. Τι να κάνεις. Είναι λέει κλωνοποιημένος ο Σιμίτης. Το πανηδείς χθες το βράδυ. Ναι. Το τελευταίο δελτίο του είπε, ναι. Είναι να κάνουμε. Πράγμα. Πώς θα, δηλαδή να μας κυβερνάει ένας κλόνος. Γίνεται. Όλα γίνονται τώρα. Θα υπομείνουμε την τύχη μας. Την τύχη μας. Είμαι μεγάλη κακουμάντα, εμείς είμαστε απλώς νεροκουβαλτές. Εμείς είμαστε νητά, ναι, οι νεροκουβαλτές. Κλωνοποιημένος λέει είναι. Ναι. Αυτός είναι ικανοποιημένος που τα κλωνομάει. Όχι ικανοποιημένος, κλωνοποιημένος. Α, κλωνοποιημένος, εντάξει, το δέχομαι. Αυτό εντάξει. Σου τον άλλο σίγουρο. Ναι, σίγουρο οπωσδήποτε, δεν γλιτώνει με τίποτα. Ακούστε πράγμα για το Σιμίτη, εσείς είναι κλωνοποιημένος, λέει. Δεν θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε πράγμα. Εσύ δεν θα κάνουμε προσωπικά πράγμα. Κατέστε ένα γαμπρό να τον πάρω. Παντρεύεσαι. Παντρεύω, δεν παντρεύω. Δείξε τη γιαγιούλα στην τηλεόραση. Εγώ θα σε παντρέψω σε μια εβδομάδα. Για το Σιμίτη, ακούστε πράγμα. Αυτός καλά είναι, καλά είναι. Για τα είναι καλά, δηλαδή από πού τα βγάνει. Εσύ είσαι κακά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Έχει τα πόδια σου, σαλεύει. Απλώς λέει, ακούστε πω αυτό είναι κλωνοποιημένο. Όλα καλά, όλα καλά. Α είναι κλωνοποιημένο. Εσύ φίλε μου, κλωνοποιημένο. Έχουμε δηλαδή έναν πρωθυπουργό κλωνοποιημένο. Ήταν να κάνουμε. Κοπελάκια, φωνάξετε μου μωρέ τον μπαμπά σας να βγει όξω που τον εθέλω. Δεν είναι πάει, λείπει από το σπίτι. Να με μπουνταλιάσετε θέλει μωρέ. Εδώ έδαινε μπήκαινε μέσα. Ναι μπήκε, σωστά είπε. Μα δεν ήταν ο μπαμπάς μας. Και με ποιος ήτανε. Ο κλόνος. Συντέχνητε, συντέχνη, μην έχετε έφτρα με το Σιμίτη, τον επί εξαετίας πρωθυπουργό μας που έχει την ελιά στη μύτη. Δεν είναι αυτός που μας βάζει καθημερινά φόρους. Είναι ο Σιμίτης που κυκλοφορεί σε πολλούς κλόνους. Δεν είναι αυτός που τάζει αυξήσεις και δεν δίνει. Είναι ο Σιμίτης που από εργαστήριο ο κλόνος του έχει ανατείλει. Ούτε η Δάφνη ξέρει ποιος είναι ο Σιμίτης ο πραγματικός. Ακούτε πράγματα, ακούτε. Δεν τα χωράει νους λογικός. Έλα, 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 έλα. Τον κλόνο μου συνάντησα προχθές το περιβόλι. Έλα, έλα, προχθές το περιβόλι. Και όλοι τρομάξανε, αγγέλοι και διαβόλοι. Έλα, έλα, αγγέλοι και διαβόλοι. Άλλη φορά συνάντησα τον κλόνο του παππού μου. Έλα, έλα, τον κλόνο του παππού μου. Μα μήπως ελασκάρισε μια βίδα μες στο νου μου. Έλα, έλα, μια βίδα μες στο νου μου. Μόνο μια. Όλα τα δρόκια σπαρταρούνε. Είναι της ώρας. Λες. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι κάνουν καλά στη ζωή του. Πες μου ένα που θεωρείς εσύ πως είναι καλός και έχει κάνει πολλά καλά και έπρεπε να τον εκλωνοποιήσαμε να μένει πάντα. Ποιο λες εσύ. Εσένα θα κάνουμε. Να με κλωνοποιήσετε. Και θα με ανεχτείτε άλλα τόσα χρόνια. Πιάντα. Θα με ανεχτείτε. Όμορφος είσαι. Όμορφος είμαι. Με παρακολουθείτε στην τηλεόραση. Πάναγε. Αξίζει τον κόπο να τον εκλωνοποιήσαμε να μείνει πολλά χρόνια να κάνει κι άλλα καλά. Ο Μανώλης. Ο Μανώλης. Ο Μανώλης. Ήταν καλά και κάνουμε Μανώλης. Πολλά καρωμένα. Πολλά καρωμένα. Φιλοδωρεί τους φτωχούς. Αμέ. Κάνει ιδρύματα. Κάνει τα πάντα. Νοσοκομεία. Ναι, ορίστε μαντάμ. Μαντάμ, άφηκε σε μένα να πιάσει τη μαντάμ. Μην χάσει τον πελάτη. Και το μεροκάμα, το μεροκάμα. Το να τον εκλωνοποιήσαμε να ζήσει πολλά χρόνια να κάνει κι άλλα μισθά. Αυτός που δεν ακούγεται καθόλου, ούτε τον παίζει τηλεόραση. Αυτός από Τσεβερνάνο ο καλύτερος, από δεν υπάρχει νόμος, θα σκοτώσει 30 ανθρώπους και θα βάλει μια πόρτα από την άλλη τη απορρίτη. Αυτός που Τσεβερνά. Ποιος. Εσύ θα μου πει. Εδώ στην Ελλάδα εννοείς. Εσύ στην Ελλάδα.
Δεν υπάρχει κανείς. Ο Αγγελόπουλος. Ο Αγγελόπουλος, ποιος, ο σκοτωμένος. Oh, αυτός που ζει. Οικογένεια, οικογένεια. Τσιγιάνας ο άντρας, mm. Δηλαδή αυτοί θα είναι πάνω για κλωνοποίηση. Ναι. Να συνεχίσουν να κάνουν μιστά. Ο Αβέρωφ είχε κάνει. Πόθανε όμως, δεν προλάβαμε να του πάραμε τον κλωνο. Α, από τους επιζώντες. Ναι. Τα μπάβρα του στα χάλια. Έλα που δεν ζει όμως αυτός ο άντρας. Ποιος είναι αυτός? Για τον Χριστό θα σου έλεγα. Ο Χριστός. Δεν γίνεται πράγματα. Πράγμα, μετά από 2.000 χρόνια δεν το πιστεύω κακορίς. Ούτε εγώ. Καλά, καλό όμως. Εγώ από εκεί είμαι, καλός άνθρωπος. Κάνεις μιστά. Κάνεις μιστά. Τι μιστά. Μιστά. Τα καλά τα κάνεις. Τα κάνεις. Αξίζει δηλαδή τον κόπο να σε κλωνοποιήσω, να μείνεις πάντα, να κάνεις τα καλά. Να είσαι καλά. Αξίζει τον κόπο. Να είσαι καλά και χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Γιατί σε παρακολουθώ και σε ρωτώ. Ό,τι μπορεί ο καθένας καλό το κάνει. Ναι. Ό,τι δεν μπορεί να το κάνει. Να ζήσουν όλοι, να βλεπόμαστε, να αγαπιόμαστε. Να τις κλωνοποιήσαμε όλοι. Καλά να είναι όλοι. Ο τον αδικό θάνατο το μανογιό τον κλωνοποιημένο κάνει. Για να γλιτώσει τα λεφτά, ε! Τα λεφτά, ναι, ο τον κερατά μια πονηριά που την έει. Μα λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Ποιο ξενοδόχο? Ποιο ξενοδόχο? Εσύ το πες, τον λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Εγώ δεν κατέω κανένα ξενοδόχο. Που βρήκαμε τη λύση. Να σε καλά, Καραγκιόζη μου, να σε καλά. Θα διαδώσεις παντού πως δεν είσαι εσύ ο κερατάς, αλλά ο κλόνος σου. Καραγκιόζη μου, μεγαλοποιείς ιδέα. Έτσι το κάνω κι εγώ όταν μου ζητάει ο Μπακάλης τα βερεσάδια. Του λέω, κύριε Μπακάλη, δεν σου χρωστάω εγώ, αλλά ο κλόνος μου. Καραγιός μου, αδικέσαι. Εσένα θα έπρεπε να σε είχε ο πρόεδρος Μπους σύμβουλό του. Σύμβουλό του, να τον συμβουλεύω τι, να χτυπάει τους ξυπόλοιτους στο Ιράκ. Έλα. Σιγά σιγά, σιγά σιγά, ο Θεός μαζί σου. Άκουσες για το Σαντάμ πράγμα, το Χουσέιν. Όχι. Ναι, ναι, τι, άκουσα. Εσύ τα άκουσες. Ναι. Να σου πω και εγώ τα άκουσα ύστερα. Εγώ τι άκουσα, ότι θα του κάνει πόλεμο. Ναι, αλλά αυτό δεν τα έκαμε όμως. Τι έκαμε. Έκαμε πολλούς κλόνους. Εκλωνοποιήθηκαν. Άντε δω τον Εμβρόνιο Αμερικάν. Α, μπράβο, σωστό. Σωστό, ναι. Έξυπνος ο Χουσέιν. Ναι, ναι. Δεν πειράζει, καλό είναι. Καλό είναι. Να ζήσεις δηλαδή ο Χουσέιν. Βέβαια να ζήσεις. Εντάξει, είμαι δίκαιος, εντάξει. Ό,τι πείσαι. Καρχάτε να βρούμε τον αληθινό. Χαρά στους Αράβους. Χαρά στους Αράβους, μάλιστα. Είναι λέει κλωνοποιημένος. Ναι. Για να μην μπορούν να τον βρουν οι Αμερικάνοι με τις βόμβες με το σκοτειός. Έξυπνο του τώρα. Πολύ έξυπνο. Για τον Χουσέιν, άκουσες πράγμα. Για το... Το Σαντάμ, κάτω. Α, ναι, ναι. Ξέρεις πώς είναι. Ξέρεις είμαστε. Από πού? Ξέρεις. Από μάνα ή από παντή. Όχι, από... Ναι. Από τον... Εγώ, για άκου να σου πω. Ναι. Εγώ δεν έχω... Είπανε όμως ότι είναι... Συγγένεια και αλυσιβρίζει με αυτούς. Αλλά έχω και πέρα δύο-τρεις πετρελοπηγές και μου στέλνουν καμιά φορά αυτό. Πετρελοπηγές. Και πράγμα χανούμισε. Ναι, έχουν και αποσιά. Έχουν πολύ πράγμα. Αλλά εδώ λέει. Κομπαλιά επέντα θα μας επιέσει. Εδώ λέει κλωνοποιήθηκε ο Σαντάμ. Γιατί περιμένει. Και αυτό μπορεί την έπαθε. Περιμένει τις βόμβες των Αμερικάνων και σου λέει ας κλωνοποιηθώ να μην μπορούν να βρουν τον αληθινό. Ωραία, γάμο την έπαθε. Την έπαθε κι αυτό. Κλωνοποιήθηκε σε πολλού Σαντάμ. Λες. Ναι, και χώστηκε να άντε να τον βρουν. Μακάρι να μην τον βρουν. Α, εμείς τον υποστηρίζαμε δηλαδή. Ναι. Καλός άνθρωπος. Καλός. Πολλά μισθά έχει καωμένα, άστον να ζει. Να ζήσει. Να ζήσει κι αυτό. Γιατί να μην ζήσει. Δεν μας τρώει το ψωμί μας. Όχι. Τα ξετσάμανο γιο, ε. Δεν μου δίνεις τα λεφτά για τα άχερα που αγόρασες. Τούτα ναι τα οζά. Εφάγανε τα άχερα. Θα σου κλέψω κι εγώ τα οζά. Αφού, αφού. Μπαμπά, ηρέμησε. Ηρέμησε, εγκεφαλικό να πάμε. Όχι, δεν ηρεμώ. Δεν ηρεμώ. Φέρτε μου μαχαίρια. Φέρτε μου πιστόλια. Φέρτε μου τουφέκια να τη σκοτώσω. Ποια να σκοτώσει. Ποια θα σκοτώσω, λέει. Την καμπουρμανόλενα που μας έκλεψανε τα οζά. Μα δεν τα έκλεψαν αυτοί. Και με ποιος τα έκλεψανε. Ο κλόνος τσι. Ο κλόνος τσι.
Όπου, όπου, όπου. Φέρτε μου σούβλες, φέρτε μου σούβλες. Να σουβλήσω τον κλόνοτζι. Μια μου και μια τζι. Όπου, όπου, όπου. Ποιος είναι ποιος, ήταν ο άνθρωπος, να το πάλι, πρωί, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Είμαι Γάλλος. Γάλλος είστε. Το δεν καταλαβαίνει που το μάθατε όμως, εδώ στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω. Ούτε εγώ καταλαβαίνω τι λέτε. We only speak English, sir. We humbly speak, speak. Στο καλό να πάτε, ευχαριστώ πολύ. Τι τα γίνεται, πώς τα πας. Το μουστάκι σου ομολογώ πως είναι καλύτερα από το δικό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άκουσες πράγμα για κλόνους. Ναι, κι αμέ. Πες μου, ήταν εκείνα οι κλόνοι, για πες μου. Αυτά είναι 18. Αυτά είναι επιστημονικά, δεν μπορείς εσύ να τα αναχωμήσεις και να μου πεις. Ποιους κλόνους κατέστησες. Πού είναι τα δέντρα, τα κλονάρια. Για κλόνους ακούσατε πράγμα. Όχι. Πράγμα. Λέει τηλεόραση για κλόνους, εσείς δεν ακούτε. Όχι. Για κλόνους κατέτε. Πράγμα. Για τις κλόνους. Ορίστε, ελάτε κι εσείς μαζί να μας πείτε για τις κλόνους. Η κλόνη κουμπάρα είναι μια τροζάδα. Είναι τροζάδα πιανό των επιστημών. Εσείς να πείτε τροζάδα, αν και λέτε κι εσείς. Ακόμα περισσότεροι. Πιο πάνω από την τροζάδα. Πάνω από την τροζάδα, σύνταγμα. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Ποιος κλόνος. Ποιος κλόνος, λέει. Μα η τηλεόραση. Εσύ έχεις κλόνους. Για πες. Τους δικούς. Για το δε φαίνεται κλόνους εδώ, πας και τσικλαδεύεις, σε κουτσουρεύεις. Ποιοι είναι οι κλόνοι σου. Πάνω κλόνος. Πες μου ποιοι είναι οι κλόνοι σου. Πες μου. Η κεφαλή μου είναι ο κλόνος. Α, κεφαλή σου είναι ο κλόνος. Αυτή να κλωνοποιήσουμε, καλά θα είμαστε. Την κεφαλή σου. Ναι. Ή τα πιστεύεις ότι μπορεί να πετύχουμε από τον να πετύχει η ανθρωπότητα. Όχι τα μυαλά μου μην κλωνοποιήσουν γιατί χαθήκαμε. Α, μόνο το εξωτερικό. Ναι. Τα μυαλά σου να τα αφήσαμε να βάλουμε μέσα στο δικό σου. Τα σκύλι. Η τηλεόραση πλέει για κλόνους, πράγμα. Μαζεύε ελιές. Α, και δεν θεωρούμε τηλεόραση. Λέει και τις βραδινές ώρες, εσύ κάθεσαι και μαζώνεις εγείς. Δεν κάνω. Την πανάχη σας επίκαινε και μια μέρα υποψία. Ναι. Έτσι απακούτε για κλωνοποίηση την τηλεόραση. Ναι. Σας επίκαινε υποψία ότι είστε και εσείς κλωνοποιημένοι. Όχι. Σίγουρα. Σίγουρα. Πού το κατέμενε τώρα. Όχι. Όχι. Αποκλείεται. Είναι κατηγορηματικό. Τότε που γεννήθηκα εγώ δεν είχε φτάσει η επιστήμη σε αυτά τα πράγματα. Δεν είχε αυτά. Από πάνω και πέρα να φοβούμαστε. Από εδώ και πέρα ναι. Τι, εδώ όχι, δεν είμαι εκεί τόσο ικανοποιημένος. Νιώθεις φυσιολογικό. Φυσιολογικός, ναι. Δεν νιώθεις κλωνοποιημένος. Μπας και είστε κλωνοποιημένοι. Φυσιολογικού σας αθρώ. Φυσιολογικότατε. Δεν έχετε, δηλαδή, δεν σας έχει πει τέτοια υποψία στο μυαλό ότι μπας και είστε κλωνοποιημένοι. Φυσιολογικοί. Πάντα φυσιολογικοί να είστε. Έτσι από τους αθρώ εδώ, κάτσα να σε... Φυσιολογικός είσαι ή κλωνοποιημένος. Φυσιολογικότατε. Κοίτα την εποχή η φυσιολογική μόνο βγαίνει. Από πάτη πέρα θα βγαίνουν οι κλόνοι. Φαίνεται ότι είστε κλωνοποιημένοι. Να κλωνοποιήσω τον άντρα μου. Ο άντρας σας είναι αυτός. Μα δεν μου φαίνεται και εσύ όλοι. Κλωνοποιημένος φαίνεται. Γι' αυτό θέλω να τον κλωνοποιήσω. Και το μωρό που ευαυτίστε ήταν κλόνος ή κανονικό γεννηθέν. Κανονικό γεννηθέν. Τρυπανάκια στη μισή τιμή. Όπα! Ελάτε! Διαλέξτε, κυρία μου, διαλέξτε! Ελάτε, πλησιάστε να διαλέξετε! Σαν να σας αφαιρώ πως είστε κλωνοποιημένοι, όχι! Κλωνοποιημένοι είστε! Κλωνοποιημένοι είστε! Μουστάκια πουλάς! Ό,τι θες εγώ! Το μουστάκι σου μ' αρέσει! Για τα εμάδες είναι το άντρα σου! Μωρέ άντρα! Μα την Παναγία είπα από τι μου φαίνεται! Ελάτε, ελάτε! Σαν να μου φαίνεται πως είστε κλωνοποιημένοι, έτσι ξανά! Το γέλιο σου είναι φυσιολογικό. Ναι. Το πρόσωπο σου φυσιολογικό, άρα κλωνοποιημένος δεν είσαι. Όχι. Είσαι φυσιολογικό. Φυσιολογικό. Καλό να πας. Έτσι ξανά μια ομορφιά χανιώτικη. Χανιώτικη ομορφιά. Είστε κλωνοποιημένες, δεν νομίζω. Όχι. Είστε κανονικά γεννηθέντες.
φυσιολογικός ή κλωνοποιημένος. Κλωνοποιημένος. Μα για όνομα του Θεού. Ναι, εδώ χρόνια. Είσαι η πρώτη περίπτωση κλωνοποιήσεως στα Χανιά ή έχουν επακολουθήσει και. Άλλες και άλλες. Αρχαιότερα. Αμέ, πολύ άλλο και δεν τα μαθαίνουμε, δεν έκανα αυτά. Μυστικά το έχουν. Να σου πει, τα ξέρεις πράγμα. Όχι, δεν ξέρω, θέλω πως αναγωνιάζεται. Όχι, κλωνοποιημένος λέει. Κλωνοποιημένος είναι. Για όνομα του Θεού, και ο αληθινός που βρήκε. Όχι, δεν βγήκε δεύτερο σημείο στη βάψαμε. Δεν μου λες, αλλά που είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόεδρος. Κοινό σα που προεδρεύει, λες να είναι ο αληθινός ή ο κλόνος του. Εκατέμπει. Και άμα είναι αυτός κλωνοποιημένος, ο αληθινός που χώνεται. Ναι, μα εδώ είναι το πρόβλημα. Έτσι άλλο το πρόβλημα. Μας έβγει την άλλη τετραετία, μας τον έβγαλε. Α, ακούστε για το σημείο τι πράγμα. Όχι. Είναι λέει κλωνοποιημένο. Έλα μωρέ τώρα. Μα σοβαρά σας λέω. Στη Δύση το είπαν. Ο αληθινός που βρίχνεται. Ναι, γελάτε εσείς, αλλά τσάν. Λάθος. Σοβαρά. Ο αληθινός εδώ συντέκλεισα μου. Πού βρίχνεται. Δεν κατέμενε. Δεν κατέμενε καθόλου. Τι έκανα σημείο τη. Κλωνοποιημένο λέει. Έλα μωρέ και αυτό. Μη με το, μην το γελά. Έτσι κοντά που θα δει. Ναι, αλήθεια. Δεν μου λε εδώ, ο αληθινός που βρίχνεται. Ποιο σα προεδρεύει στην ΕΟΚ. Ποιο είναι ο κλόνο ή ο αληθινό. Δεν κατέμενε. Δεν κατέμενε καημένε. Και πώ θα το μάθουμε. Για ρώτηξε να δει. Εντάξει, πάνω από την ξέρει κανεί τη γύρα. Άμα μάθω θα περάσω να σου πει. Θα πέρασε να μου πει. Σοβαρά. Μα την πάνε, γιατί τα γεννούμε. Καθόλου παράξενο. Δεν συμπλήθησε και καθόλου παράξενο. Εσεί επιστήμονα και είσαι αναλύσει την κατάσταση. Τελειώσει το πανεπιστήμιο. Δεν μου λε ο αληθινό που να βρίχνεται, που να χώνεται. Ο Θεό και η μοίρα του φαίνεται στι φωτιανέ μαδάρε αντιτυπωμένο. Και το χρόνο τη εκλογή. Ποιο θα εμφανιστεί, ο κλόνο. Ο κλόνο, ο κλόνο. Τι θα κάνει. Είναι λέει κλωνοποιημένο ο Σιμίτη. Το πανηδί χθε το βράδυ. Ναι. Το τελευταίο δελτίο του είπε, ναι. Είναι να κάνουμε. Πράγμα. Πώς θα. Δηλαδή να μα κυβερνάει ένα κλόνο. Γίνεται. Όλα γίνονται τώρα. Θα υπομείνουμε την τύχη μα. Την τύχη μα. Η μεγάλη κακομάντα, εμεί είμαστε απλώ νεροκουβαλτέ. Εμεί είμαστε νητά. Ναι, οι νεροκουβαλτέ. Κλωνοποιημένο λέει. Ναι, ναι. Αυτό είναι ικανοποιημένο. Όχι ικανοποιημένο. Κλωνοποιημένο. Α, κλωνοποιημένο εντάξει, το δέχομαι. Αυτό εντάξει. Σου τον άλλα σίγουρο. Ναι, σίγουρο οπωσδήποτε. Δεν γλιτώνει με τίποτα. Ακούστε πράγμα για το σημείο τη είναι κλωνοποιημένο λέει. Ή δεν θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε πράγμα. Εσύ δεν θα κάνουμε προσωπικά πράγμα. Κατέστε να κάνουμε. Παντρεύεσαι. Πάντια δεν παντρεύω. Δείξτε τη γιαγιούλα στην τηλεόραση. Εγώ θα σε παντρέψω σε μια εβδομάδα. Για το Σμίτ, ακούστε πράγμα. Αυτό καλά είναι, καλά είναι. Για τα είναι καλά, δηλαδή από πού τα βγάνει. Εσύ είσαι κακά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Έχει τα πόδια σου, σαλεύει. Εντάξει. Απλώ λέει, ακούστε πω αυτό είναι κλωνοποιημένο. Όλα καλά, όλα καλά. Α είναι κλωνοποιημένο. Εσύ φίλε μου, κλωνοποιημένο. Έχουμε δηλαδή ένα πρωθυπουργό κλωνοποιημένο. Όλα τα δρόκια σπαρταρούν. Είναι τη ώρα. Λε. Λοιπόν. Πολλοί άνθρωποι κάνουν καλά στη ζωή των. Πες μου ένα που θεωρείς εσύ πως είναι καλός και έχει κάνει πολλά καλά και έπρεπε να τον εκλωνοποιήσαμε να μένει πάντα. Ποιο λες εσύ. Εσένα θα κάνουμε. Να με κλωνοποιήσετε. Ναι. Και θα με ανεχτείτε άλλα τόσα χρόνια. Κιάντα. Θα με ανεχτείτε. Όμορφος είσαι. Όμορφος είμαι. Με παρακολουθείτε στην τηλεόραση. Πάναγε. Αξίζει τον κόπο να τον εκλωνοποιήσαμε να μείνει πολλά χρόνια να κάνει κι άλλα καλά. Ο Μανώλης. Ο Μανώλης. Ο Μανώλης. Ήταν καλά και κάνει ο Μανώλης. Πολλά καρωμένα. Πέμ. Πολλά καρωμένα. Φιλοδορεί τους φτωχούς. Αμέ. Κάνει ιδρύματα. Κάνει τα πάντα. Νοσοκομεία. Ναι, ορίστε, μαντάμ. Μαντάμ, άφηκε σε μένα να πιάσει τη μαντάμ. Μην χάσει τον πελάτη. Για το μεροκάμα, το μεροκάμα. Να τον εκλωνοποιήσαμε να ζήσει πολλά χρόνια να κάνει κι άλλα μισθά. Αυτό που δεν ακούγεται καθόλου, ούτε τον παίζει τηλεόραση. Αυτό θα ψευδεράνει ο καλύτερο από δεν υπάρχει νόμο. Θα σκοτώσει 30 ανθρώπου και θα βάλει μια πόρτα από την άλλη από την. Αυτό που κυβερνά. Ποιο. Εσύ θα μου πει. Εδώ στην Ελλάδα εννοεί. Ε, στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανείς. Ο Αγγελόπουλος. Ο Αγγελόπουλος, ποιος ο σκοτωμένος. Αυτός που ζει. Οικογένεια, οικογένεια. Τσιγιάννας ο άντρας. Mm. Δηλαδή αυτοί θα είναι πάνω για κλωνοποίηση. Ναι. Να συνεχίσουν να κάνουν μισθά. Ο Αβέραφ είχε κάνει. Πόθανε όμως, δεν προλάβαμε να του πάρουμε τον κλωνο. Α, ο, από τους επιζώντες. Ναι. Τα μπάβρα του στα χάλια. Έλα που δεν ζει όμως από τους άλλους. Ποιος είναι αυτός. Για τον Χριστό θα σου έλεγα. Ο Χριστός. Δεν γίνεται πράματια. Πράμα, μετά από 2.000 χρόνια δεν το πιστεύω κακό. Ούτε εγώ. Καλά, καλό όμως. Εγώ από εκεί είμαι, καλός άνθρωπος. Κάνεις μισθά. Κάνεις μισθά. Τι μισθά. Μισθά, μισθά. Τα καλά τα κάνεις. Τα κάνεις. Βέβαια. Αξίζει δηλαδή τον κόπο να σε κλωνοποιήσουμε, να μείνεις πάντα, να κάνεις τα καλά. Να είσαι καλά. Αξίζει τον κόπο. Να είσαι καλά και χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Γιατί σε παρακολουθώ και σε όλους. Ό,τι μπορεί ο καθένας καλό το κάνει. Ναι. Ό,τι δεν μπορεί μπορεί να το κάνει. Να ζήσουν όλοι, να βλεπόμαστε, να αγαπιόμαστε. Να τους κλωνοποιήσαμε όλους. Καλά ήταν όλοι. Θα ήθελα να πω ότι
μέσα στην καθημερινότητα, στη σημερινή δύσκολη ζωή που περνούμε, με το άγχος, με τους προβληματισμούς. Ένα διάλειμμα σε αυτή τη ζωή είναι χρήσιμο και νομίζω το καλύτερο διάλειμμα είναι οι χιουμοριστικές εκπομπές που βλέπουμε από διάφορους ηθοποιούς, όπως καλή ώρα με το Γιάννη τον Παπαδάκη, τη γνωστή σε όλου μας Καμπούρο Μανόλνα, που μας κάνει ένα καλό διάλειμμα στον προβληματισμό και στο άγχος της ζωής μας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να του ευχηθούμε να συνεχίσει αυτές τις εκπομπές, να τις βελτιώσει ακόμα περισσότερο, ώστε να δίδει χαρά και να μας βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας. Η παρουσία και η δράση του είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο χώρο αυτόν, για τον οποίο ακούγονται διάφορες κριτικές. Όμως ο Γιάννης Παπαδάκης έχει μια πλούσια θετική και ουσιώδη συμμετοχή, για την οποία αισθάνομαι την ανάγκη να τον ευχαριστήσω και να του ευχηθώ να έχει πάντα την ίδια έμπνευση, το ίδιο μεράκι, την ίδια οξυδέρκεια, να προσφέρει σε όλους μας μια ποιοτική παρουσία όπως αυτή στην οποία μας έχει συνηθίσει.